Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε γιατί κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας. Στις 30 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί νομοθετικά η ημέρα της μυοσκελετικής υγείας. Σε συνδυασμό αυτών των δύο ημερών, τα περιφερειακά τμήματα κάνουν διάφορες εκδηλώσεις. Μέσα στις εκδηλώσεις τις οποίες είχαμε προγραμματίσει εμείς, ήταν με συνεργασία με την ΕΠΣ Λέσβου να γίνει ο έλεγχος των παραμορφώσεων αθλητών, των νεαρών ποδοσφαιριστών. Ξεκίνησε το εγχείρημα αυτό, ξεκίνησε από τις 17 Σεπτεμβρίου στη Λίμνο, όπου ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Περιφερειακού κ. Σταθάκης με συναδέρφους στη Λίμνο, εξετάσανε γύρω στα 80 άτομα αθλητές. Στις 25 Σεπτεμβρίου έγινε στην Μυτιλίνη, 8 Οκτωβρίου έγινε εδώ στη Χίο. Και κατά πρώτον θα θέλω να ευχαριστήσω την ΕΠΣΙΔΕ Λέσβου ΕΨΧΙΟΥ, κατά τον κύριο Φεγαδιώτη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ορθοπαιδικούς μας, από τους οποίους είχαμε την άπλεση συμπαράσταση και βοήθεια σε όλο το ΕΧΙΟ. Εδώ στη Χίο παρουσιαστήκαν αρκετά παιδιά, εξεταστήκαν, έγιναν πελματογραφήματα, παρουσιαστήκαν και ορισμένες δυσμορφίες, ελάχιστα πράγματα. Απευθείας οι ορθοπαιδικοί έκαναν την παραπομπή στο νοσοκομείο για να μπορούν να εξεταστούν περαιτέρω. Ήθελαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Χίου, ειδικά τον Δήμαρχο κύριο Κάρματζη, ο οποίος παρευρέθηκε. Βάλατε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την εξέταση των μαθητών και μαθητριών. Των μαθητριών της μέσης εκπαίδευσης. Δηλαδή, πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, έστω και πρώτη λυκείου. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ειδικά για τη σπονδυλική στήλη. Ναι. Και γιατί ειδικά για τη σπονδυλική στήλη. Γιατί η σπονδυλική στήλη είναι ο πυλώνας της κίνησής μας. Είναι βάση χωρίς τη σωστή σπονδυλική στήλη δεν μπορούμε να κινηθούμε σωστά. Ναι. Γιατί το προσδιορίσατε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, γιατί, κύριε Καρίτη, στα παιδιά γυμνασίου, και όχι ίσως νωρίτερα. Και νωρίτερα στα μπορεί, είναι πολύ πιο δύσκολο. Βασικά ξεκινάμε από 9 χρονών και προχωρούμε μέχρι 13. Σε μεγαλύτερη ηλικία είναι διαφορετικά. Προσδιορίσαμε αυτή την ηλικία γιατί είναι η ηλικία που διαμορφώνεται ο κορμός του παιδιού. Σε αυτή την ηλικία μπορούν να παρουσιαστούν όλα. Αλλά και σε αυτή την ηλικία διορθώνονται πολλά πράγματα. Ναι. Υπάρχουν δυσμορφίες στις οποίες ενδεχομένως δεν μπορεί να αντιληφθεί και το ίδιο το παιδί αλλά και φυσικά το οικογενειακό του περιβάλλον. Φυσικά. Και μπορούν να του δημιουργήσουν δηλαδή στην πορεία της ζωής του σοβαρά περισσότερα προβλήματα. Και αυτή είναι ένα που είναι η σχολίωση. Η σχολίωση θα φτάσει σε ένα σημείο, εάν είναι αυξημένη μεγάλη σχολίωση, την οποία τώρα πια τα παλιά χρόνια δεν τα βλέπαμε. Ναι. Τώρα τα βλέπουμε πολύ πολύ πιο εύκολα. Απευθείας μπορούν να ξεκινήσουν από τη νεαρά ηλικία, να ξεκινήσουν πρώτον με την φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία. Εάν χρειαστεί θα βάλουν και οι δαιμόνες. Έως φτάνουμε στο ακρότερο σημείο, το οποίο είναι η χειρουργική επέμβαση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κάτι το καλύτερο στο παιδί. Από την πλευρά του Δήμου τι απάντηση πήρατε? Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια μιας δράσης που δεν πληρώνεται. Έτσι, όπως κάνετε με τους ποδοσφαιριστές που ήταν φαντάζομαι κάτι... ήταν δωρεάν αυτή η φυσικά, δράση. Φυσικά, αυτή ήταν δωρεάν αυτή όλα, η δράση. Όλες οι δράσεις. Τώρα μιλάτε για ένα πρόγραμμα. Για ένα πρόγραμμα εθελοντικό, και αυτό είναι πάντα εθελοντικό. Δεν είναι πρόγραμμα το οποίο είναι πληρωτό. Αυτή τη στιγμή είναι η προβολή της φυσικοθεραπείας. Προβάλλουμε και από τη μία τη φυσιοθεραπεία, από την άλλη βλέπουμε την υγεία του ατόμου.